κάνετε? Καλά, καλά. Είναι λίγο μακρύς ο δρόμος. Το φέραμε και λίγο. Είμαι σε μια θέση που σαν παιδί τραγούδα έψαλμα με τον πατέρα μου και κάτι άλλος. Εκείνο που έπρεπε να κάνω είναι απλώς που έκανε μίλες λόγια να κάνεις το και μας πόλει καθισμένο. Τότε πόσα παιδιά εδώ? Δεν θυμάμαι, είχε από τη πιο μικρούς. Πάνω από 50. Ο λιγότερο από 50. Το παράθυρο που βλέπαμε. Το Βελουχιώτη. Το Βελουχιώτη με τους άλλους, με τα γένια τους όλοι μέσα σε μπουλάρια. Δεν είχαν άλογο, μικρά άλογα, μπουλάρια είχαν. Και μείνανε στην πλατεία του χωριού μια μέρα και βάλανε το ραδιόφωνο να ακούσουν Λονδίνο. Είμαι ευτυχής γιατί αυτό το σπίτι υπάρχει και καλοφτιαγμένο και το έδειξα και στους δικούς μου, στα παιδιά μου και στα αγκόνια μου. Ήρθαμε εξπίτηδες αυτή την εποχή που είχε τη γιορτή για να τους δείξω πως, από πού φύγαμε, από πού ξεκινήσαμε. Ήταν για μένα πολύ ουσιαστικό. Η Γορτινία έχει το πλεονέκτημα να έχει πολλούς επώνυμους ανθρώπους, καταξιωμένους, και είναι και, αν θέλετε, το μεγάλο μας ατού, το μεγάλο μας ισχυρό χαρτί, ότι υπάρχουν πολλοί πόλοι αναφοράς στη Γορτινία και αυτό προσπαθούμε και εμείς να το εκμεταλλευτούμε για να αναδείξουμε την περιοχή μας. Αυτοί που έχουν παρελθόν των γονιών τους ή της οικογένειάς τους στα χωριά, είναι καλύτερο να ξαναγυρίσουν τουλάχιστον να δούνε πώς ήταν η ζωή τότε και ίσως να κάνουν κάτι για να ξαναζήσουν λίγο τα χωριά. Μου φαίνεται είναι απαραίτητο.